να μας πει τι γίνεται εκεί στον ελλαδικό χώρο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά, πολύ καλά. Και εμείς πάρα πάρα πολύ καλά εδώ, στο καλοκαιράκι μας, στην Κύπρο μας, στην όμορφη. Και είστε και πολύ... Την όμορφη Κύπρο μας, είστε και πολύ πολύ όμορφη σήμερα. Πάλι με το εξαιρετικό σύνολο που έχει φροντίσει για σένα η φιλιστική ομάδα. Είναι αυτό το ωραίο το χρώμα το ντουντ, που πάει σε λίγες Ελληνίδες. Α, σε ευχαριστώ πάρα πάρα το πολύ. Ξέρεις, χρώμα, εσένα... Να σου πω κάτι, ξέρεις ότι είσαι η αγαπημένη της ενδυματολόγου μου, της άντρης. Είσαι η αγαπημένη της, γιατί μου λέει είναι η μόνη που με αναφέρει, που λέει. Όχι, δεν αναφέρω την άντρα, φυσικά. Αφού είπαμε. Είναι εξαιρετική, εξαιρετική επαγγελματία, εξαιρετική φίλη. Είμαστε χρόνια μαζί, το έχω πει με την άντρη μου. Όταν έρθει Κύπρο, εννοείται θα σου γνωρίσω και την άντρη μας. Πότε θα έρθει στην Κύπρο τώρα που τα λέμε? Πότε θα έρθει, γιατί όλο μας λέει. Ναι, όλο μας λέει, μας λέει αυτό που θέλει. Δεν ξέρω αν θα σας προλάβω στον τηλεοπτικό αέρα, αν δηλαδή θα είναι η εκπομπή σε εξέλιξη, αλλά είναι μέσα στα σχέδιά μου να έρθουμε στην Κύπρο τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Άκου να σου αλλά πω τώρα. Αλλά δεν σας προλαβαίνω. Άκου να σου πω, μέχρι 30 Ιουνίου είμαστε στον αέρα. Έχω να σου πω όμως ότι ναι. 30 Ιουνίου, θα το πω τώρα, θα το πω αφού μου αφήνει και ο σκηνοθέτης μου, θα το πω γιατί έλεγα χθες ότι έλειπε και ο Θεόδουλος, έλειπε και ο σκηνοθέτης μας, ο Στέφανος, που ήταν σε μια πολύ ωραία περιοχή, συγκεκριμένα κάπου στη Λεμεσό, λίγο πιο έξω από τη Λεμεσό, δεν θα πω περισσότερα, γιατί σας ετοιμάζουμε μια τελευταία εκπομπή στις 30 Ιουνίου, δεν φαντάζεστε δηλαδή τι έχει να γίνει, εκεί σε έναν υπέροχο χώρο παραλιακό, που θα πάμε, θα στήσουμε το γλέντι μας, θα είναι όλοι συνεργάτες, θα έχουμε δώρα, θα έχουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό θα σου έλεγα λοιπόν, ότι σε περιμένω στην τελευταία μας εκπομπή. Ε? Πολύ θέλω, πάρα πολύ θέλω. Θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίστα δυνατά και πέρα μου χέρι για να έρθω. Μπράβο, πολύ ωραία. Θυμάμαι την εκεί παραθαλάσσια. Εκπομπή που κλείσατε τη χρονιά. Τι φανταστικά που ήταν. Κάθε τι χρόνο και καλύτερα έχω να σου πω. Εννοείται. Κάθε χρόνο και καλύτερα, γιατί υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης πάντα και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τους φίλους μας. Επομένως, και αυτή τη χρονιά θα είμαστε κάπου εκτός στην τελευταία μας εκπομπή. Ευχαριστώ, Χριστάλα μου. Έχει έρθει και ο καφές μου. Πού είναι ο δικός σου καφές? Το καφεδάκι σου δεν το έχεις? Ο δικός μου καφές. Έχω και ήδη τον πρώτο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα βαρύς. Οπότε ξέρεις, κάνω και ένα διάλειμμα μέχρι το δεύτερο. Μάλιστα, εγώ ξέρεις τώρα την αγάπη μου με τον Κυπριακό παύλα ελληνικό. Εσύ πίνεις Κυπριακό καφέ, εγώ πίνω πιο βαρύ καφέ. Που ένα πίνω τη μέρα, αλλά προτιμώ να τον πίνω μαζί με τους φίλους που μας παρακολουθούν, μαζί με τους αγαπημένους μας τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, έτσι παρεούλα που πάμε. Ναι, αυτό. Δεν τον πίνω μόνη μου τώρα, να ξυπνάω το πρωί και να πίνω καφέ. Όχι, μόνη μου. Θέλω παρέα εγώ. Είστε τυχεροί, γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που αν δεν πιούν καφέ δεν μπορώ να ξυπνήσω. Ναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει το μυαλό μου. Οπότε αναγκαστικά τον πρώτο καφέ τη ημέρα τον πίνουμε σπίτι και πόνιγμα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σε ακούμε. Λοιπόν, ελπίδα μου, καλημέρα λοιπόν και στους τηλεθεατές μας. Να πούμε ένα θέμα που βασανίζει και ταλαιπωρεί και απασχολεί πάρα πολύ μεγάλη μερίδα τηλεθεατών τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι το θέμα της δολοφονίας της Κάρολάιν, ο σύζυγός του Πάδα Αγνωστόπουλο. Η διαδικασία το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν να πραγματοποιηθεί η δίκη στο εφετείο μετά από την έφεση της ποινής που ζήτησε ο ίδιος ο κατηγορούμενος πιλότος, ο οποίος τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν και πάλι και είναι στην επικαιρότητα με την απόφασή του να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις. Εγώ λοιπόν είχαμε σε εξέλιξη το δικαστήριο της έφεσης για τη διαδικασία της έφεσης για την μείωση της ποινής που ο ίδιος ζήτησε και είχε πάρει διακοπή η δίκη για τις 14 Ιουνίου με μια ευνοιαστική του απόφαση. Ο πιλότος αποφάσισε χθες με ένα δελτίο τύπου ΕΙΤΟ μέσω του δικηγόρου του να ανακοινώσει τα κομματική ενημέρωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του. Ναι. Κάπου την έχασα εδώ. Τον ήχο δεν τον έχουμε. Αν μπορεί να μας βοηθήσει η παραγωγή, εμείς δεν ακούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται βέβαια αν ακούνε τηλεθεατές. Εμείς εδώ στο στούντιο δεν ακούμε. Εύη μου, μας ακούει η Εύη. Ναι, εσύ μας ακούς, εμείς... Α, τώρα λίγο σας ακούσα. Για πες και πάλι. Μ' ακούτε? Ναι, μάλιστα. Ναι.
Είμαι. Όχι, κάτι, κάτι. Δεν πειράζει, θα το. Αυτό θα το κληρώσω. Θα το. Την αναφορά στο ρεπορτάζ και να πω ότι ο Πάρος Αναγνωστόπουλος είχε ζητήσει την έφεση της ποινή της σαφώς. Έχει καταδικαστεί πρωτόδικα να πούμε σε ισόβια στην 11 χρόνια για τη δολοφονία της συζύγου του, αλλά και την δολοφονία του σκυλιού που είχε με την σύζυγό του Καρολάιν, και το δικαστήριο ήταν για να αλλάξει την ποινή του και να τον αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Κάτι δηλαδή, ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Θα έδινε πανελλήνιες για να του δοθούν ελαφρυντικά και μείωση ποινής. Πολύ σωστά. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξεκινούσαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ναι, που ναι. Ο ίδιος είχε ζητήσει να συμμετέχει στις πανελλήνιες εξετάσεις. Μάλιστα. Γιατί ο σκοπός του ήταν η είσοδος στις ανώτατες πανεπιστημιακές σχολές. Έδωσε το πρωτομάθημα την περασμένη εβδομάδα, διαγωνίστηκε στο θέμα της έκθεσης, μάλιστα κάτι το οποίο έγινε και viral στην Ελλάδα, γιατί το θέμα που έδωσε στις Πανελλήνιες ήταν αναφορικά με την κακοποίηση και με την βία των γυναικών. Και ο Πάρος Αναγνωστόπουλος, όπως όλοι γνωρίζουμε, σκότωσε την ίδια του τη σύζυγο, έγραψε Πανελλήνιες για αυτό το θέμα. Αχ, τραγικό. Πολλές αντιδράσεις. Ναι. Ναι, τώρα τι να γράψει αυτή την έκθεση. Πραγματικά είμαι περίεργη να διαβάσω αυτή την έκθεση. Ενδυαστικά λοιπόν αποφάσισε να παραιτηθεί από το δικαίωμά του για έκθεση τη ποινή, για το δικαίωμά του δηλαδή δικαστήριο, και για να δώσει τι πανελλήνιες εξετάσεις. Ο δικηγόρος είπε ότι έχει να κάνει με πολύ σοβαρούς λόγους που αφορούν στον ίδιο. Δεν έχει να κάνει με θέμα υγείας. Δεν ταλαιπωρείται από κάποιο θέμα σοβαρό υγείας, αλλά για άλλους λόγους οι οποίοι δεν είναι παρούσες να μαθευτούν. Να σου πω βέβαια ωστόσο ότι ο πατέρας της αδικοχαμένης των οικογένειων, ο David Krauss, δήλωσε στα ΜΜΕ ότι όλα αυτά έχει να κάνει καθαρά με την εμπλοκή του με διάφορες παράνομες πράξεις που ίσως αυτό δείχνει ότι κάτι φοβάται παραπάνω. Ο σύντομος της οικογένειας Krauss δεν πιστεύει ότι κάτι τέτοιο γνωριστικό, καθώς μπορεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος να αλλάξει γνώμη και να εμφανιστεί. Να πούμε ωστόσο ότι όλο αυτό είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί πολύ την κοινή γνώμη, γιατί αν ξεχνάμε το δικαστικό αυτό έτοιμα που σημειώθηκε πριν από 2 χρόνια στην Ιζονέα των Καλών Νερών, ο καθομολογία δολοφόνων σε 40 ολόκληρες ημέρες έκλεισε για τον θαμό της συζύγου. Μάλιστα. Το έχουμε δει βεβαίως αυτό να ξαναγίνεται. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έχουμε δει δολοφόνο να το κάνει αυτό. Πολύ σωστά το λες. Απλώς στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είχε απασχολήσει πολύ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, λόγω και της βρετανικής υπηκότητας που είχε η κοπέλα, είχε γυριστεί και ντοκιμαντέρ, έχει γίνει και μικρή σειρά το όλο θέμα, το όλο αίτημα, και είναι κάτι που εξακολουθεί και απασχολεί, και βλέπουμε ότι και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο καταδικασμένος μάλλον, σε ισόβια κάθεση, βρίσκει τρόπο να παραμένει δυστυχώς διαρκώς στην ευκαιρότερη πείρα. Μάλιστα. Θα ελπίσουμε ότι αυτή είναι και η τελευταία αναφορά σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι. Ναι, γιατί πραγματικά δεν βλέπω και το λόγο να αναφερόμαστε σε αυτό το συγκεκριμένο. Ένα κορίτσι έφυγε. Τι να πούμε τώρα. Ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Ένα παιδάκι θα μεγαλώσει μόνο, χωρίς τους γονείς του. Μόνο εννοούμε με τους παππούδες. Αλλά άμα δεν έχει τη μάνα του, τον πατέρα του, μια οικογένεια. Τέλος πάντων. Το σημαντικό που προκύπτει μόνο από αυτήν την είδηση είναι ότι εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω στην κλαδί για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Αυτό είναι το σίγουρο. Άλλη αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι το σίγουρο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ναι. Ελπίδα μου, τη Μύκονο και Σαντορίνη έτσι την έχετε επισκεφτεί, όπως φαντάζομαι και πολλοί από τις τηλεθεατές μας. Δύο νησιά που αποτελούν το βάρη πυροβολικό της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδος. Φαίνεται ότι τώρα όμως υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, καλέ? Καθότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι τουρίστες, μάλλον και γνώση πλάτη, τα δύο κορυφαία. Εντάξει, Εύη. Κάτσε, Εύη, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω. Τα στοιχεία το αποδεικνύουν. Αλήθεια τώρα. Τα στοιχεία δηλαδή συγκριτικά με τα περσινά, τους αντίστοιχους μήνες. Ναι, ξεκινούμε και από την,
από τον αριθμό των επιβατών και των αφήξεων, γιατί υπάρχει πτώση στις αεροπορικές πτήσεις και στην άνθρωση των τουριστών. Σκέψω ότι για τον Απρίλιο του 2023, ενώ στη χώρα μας είχαμε αύξηση 14,6%, παραπάνω δηλαδή επιβάτες που διακινήθηκαν μέσω των αεροδρομίων στα ελληνικά νησιά, η Μύκονος είχε πτώσει 2,29%, η Σαντορίνη 6,4%, η Ρόδος είχε αύξηση 31,2%, η Θεσσαλονίκη 26,8% και η Αθήνα περίπου 18%. Για τον μήνα Απρίλιο-Μάιο, που ήταν και το Πάσχα, ήταν και οι αργίες του Πάσχα, ο Τζίρος στη Μύκονο και η Σαντορίνη είχε πτώσει από μείον 15% μείον 20%. Μάλιστα. Ποιος είχε. Ποια περιοχή είχε άνοδο όμως? Έχουμε ακούσει για τον προηγούμενο μήνα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη αρκετά ψηλά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και η Ρόδος ως νησί. Ναι. Κέρκυρα, ναι. Και η Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα. Το χαμογελάκι το βλέπω. Και η Κέρκυρα. Τα περισσότερα αεροδρόμια που βρίσκονται σε νησιά τη χώρα έχουν και παρατηρούν αύξηση. Του πρώτου μόλι είναι θέση τη έναρξη τη τουριστική σεζόν. Να πούμε όμω ότι αυτό που σημαίνει και αυτό και η Σαντορίνη είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί όλα δείχνουν ότι η πτώση αυτή προκύπτει από το γεγονό ότι τα δύο αυτά νησιά, όπω πολύ καλά γνωρίζουμε, αφορούν σε ανθρώπου και σε επισκέπτε που μπορούν να κάνουν πιο ακριβέ διακοπέ. Είναι πολύ πιο υψηλό το κόστο και διαμονή και διατροφή. Και γενικότερα αυτό το δύο νησιά απευθύνονται σε εντελώ διαφορετικού ελληνικού. Εν προκειμένου, όπως προκύπτει και από την έρευνα και από το ρεπορτάζ, αρκετός κόσμος είναι αυτός ο οποίος δεν θα επιλέξει Μύκονο και Σαντορίνη για φέτος, γιατί έχει δαπανήσει περισσότερα από 5 έως 15.000 ευρώ για μία διαμονή στα δύο αυτά νησιά των 5 ή 7 κοίταξε, ημερών. Όπως ανέφερες και εσύ, Εύη μου, τα νησιά αυτά πλέον είναι για άλλον τουρισμό, έτσι? Γιατί μιλάμε για πολύ ψηλές τιμές, τόσο στη διαμονή, στη διατροφή, στη ψυχαγωγία, στα όλα. Κοίταξε, ο κόσμος βεβαίως, όταν συναναστρέφουμε και με ξένους από άλλες χώρες και τα λοιπά, γνωρίζουν τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Λένε πάμε Μύκονο, πάμε Σαντορίνη, όχι πάμε Ελλάδα στη Μύκονο ή πάμε Ελλάδα στη Σαντορίνη. Το γνωρίζουν ως ξεχωριστό τουριστικό προορισμό. Είναι τόσο γνωστό παγκόσμια και η Μύκονος και η Σαντορίνη. Κάνει πρωταθλητισμό. Είναι δύο νησιά που κάνουν πρωταθλητισμό και ανταγωνίζονται κορυφαίους προορισμούς όπως είναι το Ντουμπάι, όπως είναι το Μαρόκο, όπως είναι οι Μαλδίβες. Ακριβώς. Κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς. Αλλά δεν πάβει αυτό να είναι αλήθεια ότι οι τιμές είναι στο Θεό. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Ελπίδα, αυτό ακριβώς το να πω. Όταν εσύ γνωρίζεις, έχεις πάει, επίσης να τα νησιά αυτά, όταν ένα σουβλάκι απλό φτάνει την τιμή των 15 ευρώ, όταν οι ξαπλώστρες, όχι την πρώτη και τη δεύτερη σειρά, την έβδομη σειρά, σε μια γνωστή παραλία, αγγίζουν τα 120 και τα 200 ευρώ. Ακριβώς. Και καταλαβαίνεις ότι είναι εκεί... αγορευμένος σαν κόσμος. Να απολαύσεις την παραλία σου. Και πρέπει να πληρώσεις μια ξαπλώστρα. Όχι, αγαπημένοι μου, δεν θα την πάρετε μαζί σας την ξαπλώστρα. Απλά θα βάλετε την πετσετούλα σας και θα απολαύσετε τον ήλιο και τη θάλασσα για κάποιες ώρες. Αυτό μόνο. Αυτό λοιπόν θα σας στοιχίσει γύρω στα 100 με 150 ευρώ. Το πιο φθηνό, έχω να σας πω. Μιλάμε για τη Μύκονο τώρα, έτσι. Το πιο φθηνό. Εντάξει, πού πάμε? Πού πάμε? Δεν γίνεται. Να πω να πληρώσω δηλαδή την ξαπλώστρα για να βάλω την πετσέτα μου τόσα λεφτά? Όχι. Αρνούμε. Και βεβαίως υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα νησιά που μπορείς να πας να απολαύσεις τον ήλιο, τον υπέροχο ήλιο της Ελλάδας μας, τις υπέροχες θάλασσες και να περάσεις εξίσου όμορφα και ακόμη πιο όμορφα και να μην έχεις και την έννοια δεν έχω λεφτά τώρα και τι θα κάνω και να περιοριστώ και δεν μπορώ να βγω και αυτά. Όχι. Λοιπόν, είμαι σίγουρη όμως ότι θα δούμε να ανεβαίνουν έτσι οι... Που προκύπτουν τώρα στην αρχή τη τουριστική. Ναι, ναι. Είμαι σίγουρη ότι το καλοκαίρι και πάλι θα ξεχυλήσουν οι παραλίες της Μυκόνου. Να πούμε ότι αυτό που δημιουργείται τώρα σαν φαινόμενο είναι κάτι που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι επαγγελματίες του τουρισμού στην Μυκόνο. Οι ίδιοι οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι εκείνοι που θέλουν αυτού του είδους τα στάνταρ και το μισή να είναι επιλέξιμο και προσβάσιμο μόνο από ανθρώπους που έχουν μια αυτό ακριβώς. Σπάνια, έτσι. Αυτό ακριβώς, ότι ναι, είναι επιλογή άλλωστε, έτσι, των ιδιοκτητών εκεί, για να έχουν ένα συγκεκριμένο κοινό.
Για να έχουν κάποιους συγκεκριμένους τουρίστες με κάποιες συγκεκριμένες τσέπες. Ναι. Αυτό. Οι τουρίστες όμως που ανθεκτικεύονται θέλουν μάλλον κάποιο βάλει. Φορμάνε, οπότε αλλάζουμε και η ευρυντική προορισμή. Θα δούμε, θα το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Ευαίσθητα και το παρακολουθούμε φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πάμε και στο επόμενο μας θέμα, Εύη μου, εντάχει. Το επόμενο μας θέμα, λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο κοινό, κυρίως για τις κεντρικές του εμφανίσεις, ο Γιάννης Λογιώτης, δεν είναι πλέον μαζί μας, έφυγε από τη ζωή στην ηλικία 76 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε σε πολύ δύσκολα χρόνια της ελληνικής μουσικής και κατάφερε να ξεχωρίσει για το στυλ του, την ιδιαιτερότητά του, φυσικά και την φωνή του. Να πούμε ότι μέχρι στιγμή γνωρίζουμε ότι η κυρία είναι μια άνθρωπη παρασκευή από το τρίτο εργοταφείο Αθηνών, ακόμα δεν γνωρίζουμε την ώρα. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Γιάννης Λωρινιώτης ξεκίνησε την καριέρα του δίπλα στους μεγάλους ρεμπέτες της εποχής και σε σερινά μαγαζιά τα οποία έφτασαν ιστορία στην ελληνική μουσική. Και να σου πω το πιο σημαντικό που δεν το γνωρίζαμε για τον Γιάννη Λωρινιώτη είναι το γεγονός ότι όταν ο Μάνος Κατζηδάκης, ο διευθυντής του τρίτου προγράμματος της ΕΡΤ και έκανε εκείνες τις ιστορικές ραδιοφωνικές εκπομπές, είχε κάνει ολόκληρο αφιέρωμα στην Γιάννη Λωρινιώτη και τη φωνή του. Και μάλιστα υπάρχουν ακόμη οι κασέτες εκείνων των ραδιοφωνικών εκπομπών με τον Γιάννη Λωρινιώτη να τραγουδάει ιδιαίτερα ιστορικά και σημαντικά κομμάτια μόνο με τη φωνή του και τη ιστορία ενός οργάνου. Αλήθεια. Ένας άνθρωπος. Αυτό δεν το ήξερα. Δεν το γνώριζα, Εύη μου, και να σου πω την αλήθεια, επειδή τον έχουμε μέσα στο μυαλό μας ως τον απόλυτο διασκεδαστή, έτσι, όχι ως τραγουδιστή. Ακριβώς. Ως διασκεδαστή, ακριβώς, θα έλεγα εγώ. Και τώρα μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες, ότι είναι μόνο με τη φωνή του, ακούγεται μόνο η φωνή του, δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα τραγούδια, τα οποία είναι δύσκολα τραγούδια, όπως και μάλιστα τραγουδά Γιάννης Λωρινιώτης, μόνο με την οδεία ενός οργάνου που ακούγεται κάπου στο βάθος. Ναι, ο Μάνος Κατζηδάκης τον είχε χαρακτηρίσει μάστορα τραγουδιστή και μετέωρα αστροναύτη. Μάλιστα. Είχε κάνει ιδιαίτερη μνήμα λοιπόν στη φωνή του. Ωστόσο, περνώντας τα χρόνια, ο ίδιος ο Γιάννης Λωρινιώτης επέλεγε να είναι πιο κεντρικό το στυλ του και το ύφος του. Τώρα ήταν πολύ ταλαμέ, όπως έλεγε, να φορά, γι' αυτό και πάντα είχε πολύ ιδιαίτερες εμφανίσεις. Και πολύ αργότερα δικαιώθηκε κιόλας, γιατί είδαμε πάρα πολλούς τραγουδιστές να επιλέγουν αυτού του είδους την εμφάνιση. Σωστά. Κοίτα, να σου πω με κάτι. Ξαφνικός ήταν ο θάνατος του, το είπαμε και χθες εδώ με τα παιδιά. Ξαφνιαστήκαμε κι εμείς. 76 χρόνο. 76 χρόνο, δεν θα πεις ότι ήταν ο άνθρωπος πολύ μεγάλος. Και με έντονη παρουσίαση της πίστεσαι, έτσι, δεν σταμάτησε να τραγουδάει και να εμφανίζει σε νυχτερινά κέντρα. Δεν σταμάτησε, απλά τον ταλαιπωρούσε εδώ και αρκετών καιρών, εδώ και 2 χρόνια νομίζω. Ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, με πνευμονικό ίδημα ήταν. Και 2 χρόνια ταλαιπωρείται. Ναι. Ακριβώς και στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των εμφανισμών. Ναι, το 22. Περίπου. Είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας. Δεν τα κατάφερε. Αύριο το τελευταίο αντίο λοιπόν, αλλά αξίζει να πούμε αυτό ακριβώς. Ένα άνθρωπος ο οποίος για περισσότερα από 50 χρόνια ξεχώρισε την ελληνική μουσική. Και σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλο το στίγμα του Γιάννη Λωρινιώτη. Έτσι ακριβώς, ξεχώρισε στην ελληνική μουσική σκηνή τόσο για το μπρίο του, την ενέργειά του, τις ενδυματολογικές του επιλογές, έτσι, που έγιναν και μόδα ακολούθως, όπως είπαμε και πριν. Ακριβώς, βλέπεις τώρα, θα μου βλέπεις όλες τις τραγουδίσεις, τα νυχτερινά κέντρα, τις νυχτερινές πίστες, και είναι μόνιμα με λαμέ, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό. Αυτό. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Καλό παράδεισο. Και Εύη μου, Ευάκη μου, αγαπημένο, τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο? Είμαστε Πέμπτη βεβαίως, αλλά εμείς ρωτάω από σήμερα. Ξεκούραση. Αλλά ξεκούραση. Για μπάνιο πηγές. Αν αφού καιρός να ζεστάνει λίγο, γιατί έχουμε κάτι μπόρες, κάτι βροχούλες. Είναι και λίγο κρύη θάλασσα. Αν λίγο ανέβει η θερμοκρασία, μπορεί να πάμε και στο πρώτο μπάνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Σκέψου το. 30 Ιουνίου, τελευταία εκπομπή, παραθαλάσσια. Ναι, κάπου πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε υπέροχα. Σε περιμένουμε. Διαζώσεις, έτσι η παρουσία. Διαζώσεις η παρουσία. Όχι μέσω Skype. Α, το τονίσουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένοι μου. Καλή εκπομπή. Καλημέρα. Γεια σου.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα. Πρόσκληση της έκανες. Πρόκληση να τις κάνεις για να έρθει. Πρόκληση, τι πρόκληση. Έβησε, περιμένουμε να έρθεις εδώ. Θα είσαι στην τελευταία εκπομπή. Θα είσαι. Ναι, ναι. Σε βάλαμε στη σκαλέτσα. Εύη και θα είσαι. Άρα... Αυτή είναι πρωτοτελεσμένο γεγονό. Πρωτοτελεσμένο γεγονό. Αν έρθει, εγώ τη υπόσχομαι μάμπο, ρούμπα, rock and roll. Χορέψουμε. Όλα αυτά θα χορέψουμε την Εύη. Ναι. Εύη μου, ετοιμάσου. Εσύ, Χρυστάλλα μου, τι. Α, η Χρυστάλλα λοιπόν, Εύη μου, επειδή μας ακούει, γιατί μας παρακολουθεί καθημερινά, αλλά και τώρα, η Χρυστάλλα εδώ, η συνάδελφος, υπόσχεται σε φταλιά.